Εκατομμύρια Ορθόδοξοι Χριστιανοί απόψε, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, εξοχοτάτη κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, στρατηγέ, εντιμότατε κύριε εκπρόσωπε του κόμματος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, εκπρόσωποι του κυρίου Νομάρχου και της κυρίας Δημάρχου, λοιποί επίσημοι κρατικοί και άλλοι φορείς, λαέ του Κυρίου ευλογημένε, εκατομμύρια λέγω απόψε ευσεβών πιστών και ορθοδόξων χριστιανών συμμετέχουν στη λιτάνευση του επιταφείου, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τα αισθήματα της τιμής και της ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο και Λυτρωτή του κόσμου, ο οποίος με τη θυσία του επάνω εις τον Γολγοθάν έφερε την απολύτρωση στις ανθρώπινες καρδιές. Και εμείς εδώ οι Έλληνες των Αθηνών, μαζί με τους πολυπληθείς επισκέπτες μας, συμμετέχουμε απόψε στην ίδια αυτή λιτάνευση του επιταφείου, τούτη την όμορφη και κατανυκτική βραδιά της Άνοιξης, αφήνοντας τα μοίρα της φύσης να ενωθούν με τα μοίρα της καρδιάς μας για να εκφράσουμε τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά μας, αλλά και για να διδαχθούμε από το πάθος του Κυρίου. Αυτή την ώρα ο σωτήρας του κόσμου βρίσκεται στον τάφο. Όλοι εκείνοι που συνήργησαν στο να ανέβει στον Σταυρόν είναι τώρα ευχαριστημένοι, παρά το γεγονός ότι όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, αμέσως μετά την Σταύρωσιν τα πλήθη υπέστρεφαν εις τα σπίτια τους τύπτονται σε αυτόν τα στήθη. Ωστότε εκείνοι που είχαν την πρωτοβουλία για να ανεβάσουν επάνω εις τον Σταυρό το Λυτρωτή του κόσμου, τώρα πια αισθάνονται βεβαιωμένοι και δικαιωμένοι, γιατί εκείνο που επεδίωξαν τελικά το επέτυχαν. Αυτός ο οποίος αμφισβητούσε την εξουσία τους και αποτελούσε ένα κίνδυνο για αυτούς, είναι βαθιά μέσα στο μνημείο και κανένας, μα κανένας και καμία δύναμη δεν θα είναι ποτέ σε θέση να αλλάξει την κατάσταση αυτή. Αλλά δεν περνούν τρεις μέρες και αυτός που είναι μέσα εις το μνημείον ανίσταται τριήμερος και γίνεται ένδοξος νικητής και βασιλεύς του κόσμου. Γίνεται εκείνος ο οποίος διδάσκει όλους μας ότι μετά από τον κάθε Γολγοθά επακολουθεί η Ανάσταση για αυτούς που πιστεύουμε. Η περιεκτική ευχή την οποία διάβασε προηγουμένως η Εκκλησία μας, η οποία αγκάλιασε με πολύ αγάπη όλες τις τάξεις των ανθρώπων που ανεβαίνει η καθεμιά το δικό της Γολγοθά, θέλησε πραγματικά όχι απλώς να απαριθμίσει τους εκείνους οι οποίοι κουβαλούν το σταυρό τους, αλλά κυρίως θέλησε να υπομνήσει σε όλους μας ότι δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας, να έχουμε τη δύναμή μας για να τα βγάλουμε πέρα κάθε φορά που ένας βαρύς σταυρός έρχεται και επιτίθεται επί των ώμων μας. Όλοι εκείνοι τους οποίους μνημονεύσαμε και που ανάμεσά τους ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος ή κάποιοι από μας να τοποθετήσουν τον εαυτό τους, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί ή μάλλον δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο αυτό που να μην ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά, παίρνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας από την απόψινή βραδιά. Ναι, υπάρχει μέσα στον τάφο ο Κύριός μας, αλλά όμως αναστήσεται τριήμερος. Για όλους ισχύει αυτό, γι' αυτό όλοι ας πάρουμε δύναμη απόψε και ας διδαχθούμε ότι μετά από τον Γολγοθά μας και από τον Σταυρόν μας επακολουθεί η δικαίωση, επακολουθεί πραγματικά η δόξα,
αυτή την οποίαν επιφυλάσσει ο Θεός τους εκλεκτούς Του. Και όσοι ανοίγουν λάκους για να μπουν οι άλλοι μέσα και όσοι προοδοποιούν τον δρόμον προκειμένου με κάθε τρόπο να οδηγήσουν τους συνανθρώπους των εις την απαξίωσιν, ας γνωρίζουν ότι το έργο τους έχει ημερομηνία λήξεως, γιατί πάνω από τους ανθρώπους και πάνω από τα πρόσωπα είναι πάντοτε το όνομα και το πνεύμα του Θεού, που πράγματι μέσα στην ιστορία έρχεται να καταστήσει εμφανή την παρουσία Του. Ένα όνομα που είναι το υπερπάν όνομα, αυτό το όνομα ενώπιον του οποίου, όπως λέγει η Γραφή, είναι γραμμένο ότι θα έλθει να κάμψει γόνη κάθε δύναμης επίγεια, επουράνια, αλλά ακόμα και υπόγεια δύναμη. Αυτά τα μηνύματα της αισιοδοξίας, της ελπίδας, της βεβαιότητας και της ασφάλειας ρίπτει προς όλους μας απόψε η Εκκλησία και μας καλεί μέσα στη σιγαλιά αυτής της νύχτας ο καθένας από μας να φιλοσοφήσουμε πάνω στην αναγκαιότητα του μαρτυρίου, γιατί έπειτα από αυτό έρχεται η δικαίωση. Λοιπόν, όλοι εσείς που έχετε προβλήματα σε τούτη τη ζωή, όλοι όσοι δοκιμάζετε τον πειρασμό να εγκαταλείψετε τον αγώνα και να σηκώσετε υψηλά τα χέρια σας και να παραδώσετε τα όπλα της άμυνάς σας, μην τα χάνετε και μην αποφασίζετε πράγματα που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ο Κύριος μας υπέστη όλα αυτά, αλλά στο τέλος έγινε ένδοξος. Και όσοι Τον ακολουθούμε και όσοι Τον πιστεύουμε και όσοι ευθυγραμμίζουμε τη ζωή μας με τα εντάλματα και με τις εντολές Του, ακολουθούμε κατά μίαν, θα έλεγα, φυσική νομοτέλειαν, την ίδια πορεία, τον ίδιο δρόμο που οδηγεί στην τελική μας αξιοσύνη, στην τελική μας δικαίωση. Σε όλους σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλή δύναμη, αδελφοί. Ο Κύριος μας να είναι πάντοτε μαζί σας και να σας δίνει τη δυνατότητα να σηκώνετε τους σταυρούς σας και να έχετε πάντοτε ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί αυτήν μας χαρίζει η πίστη μας και αυτήν μας εγγυάται ο νικητής ένδοξος Ιησούς Χριστός. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.